Hello guys, πώς θα πάμε, καλά? Λοιπόν, είμαι συγκινημένος που παρουσιάζω αυτό το τραγούδι, αυτό το δίσκο έχω χάσει, όπως είχα χάσει τότε. Απλά θα πω ότι αυτό έλεγα πριν και στο Σοκραδό, ότι είναι ο μοναδικός δίσκος από τις κάποιες λίγες χιλιάδες που έχω που ειλικρινά τον άκουγα κάθε μέρα ολόκληρο επί ένα χρόνο περίπου. Εντάξει, τώρα κάποιες εβδομάδες μπορώ να το άκουσα 5 φορές. Υπερβολικό, πολύ υπερβολικό, υπερβολικότατο. Το ίδιο κλικ μου κάνει ακόμα και σήμερα. Βέβαια έπρεπε να περάσει μια πενταετία, εξαετία να καθαρίσω λίγο από τον δίσκο, όχι από το συγκρότημα. Λοιπόν, εδώ μιλάμε για τους τριμφίαντρ, όπως βλέπετε και εγώ. Είναι το Metropolis Part 2 Scenes from a Memory. Τριμφίαντρ. Λοιπόν, βγήκε το 99, 10 χρόνια μετά την ίδρυσή τους, αλλά 7 χρόνια μετά, 6 χρόνια από τότε που ήρθε ο Λαπρή, μάλλον όχι, συγγνώμη, το 89-99, 10 χρόνια, το 92 ο Λαπρή, 7 χρόνια από τότε που ήρθε ο Λαπρή και πήγε το υπέροχο Images Awards, 7 χρόνια μετά. Κάποιοι θα κράξετε, βέβαια για την εποχή του το Images ήταν θεόρατο, όπως αυτό το 99, αλλά για μένα αυτό είναι ο καλύτερος δίσκος των Dream Theater και πιστεύω και για πολλούς από συζητήσεις και πηγαδάκια διάφορα, έτσι. Θα ήθελα να μην μιλάω πολύ για να ακούτε, αν και φυσικά θα το έχει γιατί το ξέρετε. Αλλά απ' την άλλη, έχω να πω τόσα πολλά. Λοιπόν, να φανταστείτε ότι το 98 ήταν τον Derek Serinian στα πλήκτρα που είχε παίξει ανάμεσα σε άλλους και στην πάντα του Alice Cooper και σε αντίστοιχες μεγάλες πάντες, τέλος πάντων, φοβερός πλήκτρας, τους ζητάω. Και όλοι λένε ήδη το Falling into Infinity ήταν, δεν θα πω κακό, είναι ακόμα και ο χειρότερος τους δίσκος να είναι, που δεν είναι. Υπάρχουν 2-3 ακόμη που είναι 9. Αυτός είναι 9,5. Οπότε υπάρχουν, όλοι οι άλλοι είναι 10 μείον. 10 είναι το Images και το Awake και 11 είναι αυτό στα 10. Αλλάξουμε και τα μαθηματικά. Δεν τα αλλάζω εγώ, οι ίδιοι οι Dream Theater αλλάζουν τα μαθηματικά όπως θέλουν. Λοιπόν, φεύγει λοιπόν ο Serinian και λέγανε όλοι το Falling to Infinity δεν ήταν και τόσο καλό, ο ίδιος μετά το Awake, ξέρω εγώ. Τώρα τους έφυγε και ο Serinian, αυτοί ήταν τελικά οι Dream Theater για ούτε για 10 χρόνια ας πούμε. Και αυτοί τι κάνουνε, δηλαδή φέρουν τον Jordan Roots που μέχρι τότε, ακούστε σημείο θα σας πω, και τα κάνω όλα πουτάνα. Εδώ θα μιλήσω καθόλου για λίγο. Thank you.
καταλάβανε πολύ απλά οι άνθρωποι που ήρθαν από άλλο, από άλλο πλανήτη σίγουρα, από άλλο γαλαξία, δεν ξέρω. Λοιπόν, και λένε πάνε οι θεατρές λοιπόν και βγάζουν, παίρνουν τον ζωντανό τέλος πάνω στα πλήκτρα. Δεν σου πέτα από καλός ή χειρότερος ή καλύτερος, το ίδιο καλή και δύο με διαφορετικό στυλ. Τον ακούτε κιόλας. Είναι ο πρώτος του δίσκος με τους θεατές και ακόμα είναι στους θεατές. Λοιπόν, και όλοι περιμένουν ένα μέτρο άλμπουμ και βγαίνει αυτό το καλύτερο τους άλμπουμ όλων των εποχών. Ο Στάθης ο Παναγιωτόσκυλος, ο φίλος μου, δεν είναι φίλος μου, έχουμε χαιρετηθεί τέλος πάντων, είχε πει, θα αλλάζω κομμάτι, έχουμε τώρα να βάλω άλλο ένα που θα δείχνει κάποια άλλα στοιχεία. Είχε πει τότε ήταν μια εκπομπή στην E3 νομίζω που παρουσίαζε και όποτε ήταν κάτι πραγματικά ποιοτικό που είχε πει στην αγορά μας το παρουσίαζε στην τηλεόραση, τα 5 λεπτά, 3 λεπτά ξέρω εγώ, έλεγε για αυτά. Εμείς έχουμε χρόνο να μιλάμε παραπάνω, ο τηλεοπτικός χρόνος είναι ακριβώς. Λοιπόν, μιλάμε τώρα και λέει το εξής το άτομο. Έχει κυκλοφορήσει τα δισκάδικα το άλμπουμ ας πούμε Δευτέρα και Τρίτη είναι εκπομπή. Και λέει σας παρουσιάζω το ήδη κλασικό άλμπουμ των Dream Theater. Εγώ το είχα πάρει την ίδια μέρα το πρωί και είχα χάσει το μυαλό μου, τα άκουσα 3-4 φορές συνεχόμενο. Είχε δίκιο ο τύπος. Και όχι απλά κλασικό, γιατί οι Dream Theater έχουν πάρα πολύ 7 κλασικά albums, 8. Είναι κρίμα που αυτή η μπάντα δεν έχει πάρει ακόμα Grammy. Ότι θα πάρει, αλλά είπαμε, και Megadeth 35 χρόνια περίμενα. Απλά ήταν υποψήφι πριν 4-5 χρόνια στο μόνιμο του album. Υποψήφι για Grammy, εντάξει. Εμφανίστηκαν με κοστούμια εκεί, καλό είναι και αυτό. Δεν παίζουν και την πιο εύκολη μουσική του κόσμου, έτσι. Μην λέμε μαλακίες. Ας πούμε οι Ghost. Φαινομενικά παίζουν απλά βέβαια, δεν είναι ότι παίζουν απλά. Οι Ghost είναι μάγοι, γι' αυτό πήραν Grammy σε 5 χρόνια καριέρας. Αλλά ας κλείσουμε αυτό το θέμα με τα Grammy, δεν μας ενδιαφέρει και παίζουν πολυεθνικές μέσα και πόσα λεφτά θα χώσεις για να πάρεις τέτοιο, δεν θα το. Και τώρα βάζω άλλο ένα κομμάτι το οποίο είναι σε άλλο ύφος και ξεκινάει ύψηλα. Σαν το φίδι που μπαίνει μέσα στην ψυχή σου και σε στοιχιώνει. Αυτό κάνει αυτό το κομμάτι που θα βάλω και αυτό το άλμπουμ γενικότερα. Θεματικά τώρα, το εξώβλο σας το έδειξα από τα πολύ υπέροχα που έχουν βγει στο ροκ γενικότερα, έτσι. Θεματικά, γι' αυτό λέγεται και Metropolis Part 2, άνω κάτω τελεία, Since From Memory. Συνεχίζει την ιστορία που υπήρχε στο instrumental κομμάτι Μετρόπολης που είχε να κάνει, δεν μπορώ τώρα να σας πω ολόκληρο το κόνσεπτ, με έναν φόνο, με δύο αδέρφια, έναν υπνοτιστή, μια γυναίκα,
ένα, πιστέψτε με, πολύ βλεγμένο και ψαγμένο κόνσερ. Τώρα θα πω κάτι για το που λέμε progressive metal. Progressive metal για μένα είναι η Αρκτούρους, αλλά τότε ήταν αυτό. Θέλω να πω κάτι. Το Operation Mindcrime, ας πούμε, είναι ένας πάρα πολύ καλός heavy metal δίσκος. Εκεί. Τι concept και μαλακίες μου λέτε. Πού είδατε το concept? Πού είδατε τα interludia, τα ενδιάμεσα, τα intro, τα όλα αυτά? Εντάξει. Χαρακτηρίζεται ο καλύτερος, και προσέξτε, μου αρέσουν πολύ οι Queen's Ride και μέχρι και το Tribe ακόμα, που είχαν βγάλει ήδη δύο μετριότητες, τα είχα πάρει όλα θετικά κανονικά. Αλλά δεν μπορώ να ακούω ideas. Κάποιες δομές είναι progressive, ναι, δεν λέω, αλλά όταν λέμε progressive, το μυαλό μας πάει στους Rush, στους Yes, ανάλογα με εποχή και όλα αυτά. Το ίδιο πράγμα να το παίξει ένας άλλος θεός κιθαρίστας δεν θα ακούει τόσο. Γι' αυτό ισχύει όχι μόνο για τους Ράιχ και για, μπορώ να πω, πολλές μπάντες. Fritz Warning, ας πούμε, ναι, είναι progressive, αλλά με άλλο τρόπο. Και αν θέλετε για τους Reich να σας πω, και εσένα ρε φίλε, δεν θα τους αρέσουν και τα έχεις όλα, ποιο είναι το αγαπημένο σου? Θα πω δύο. Λοιπόν, το Rage for Order, ασυζητητή, το Promised Land, και επειδή είναι γαμάτο, αλλά και συναισθηματικά γιατί το πήρα τότε με κασέτα εταιρείας. Αυτά, Rage for Order και τα άλλα όλα γαμάτο. Και το Empire μ' αρέσει πάρα πολύ. Όλοι θα πούνε εντάξει μωρέ, μπορικό. Μη σας πω, είναι το Empire, άμα το ακούστε καλά, είναι πιο progressive. Πώς το πω τώρα, με την ευρεία είναι πιο progressive από το Operation Mindcrime. Δοκιμάστε, μπορώ να κάνω και λάθος. Να και δεν νομίζω. Αυτή η μπλούζα είναι από τις αγαπημένες μου γιατί είναι από τις, εντάξει έχω πάρα πολλές, αλλά είναι από τις, όχι και τόσο πολλές, που είναι της περιοδίας εκείνης και γράφει τη Θεσσαλονίκη πίσω. Ήτανε για την περιοδία του Μέτριου Οκταβάριου. Όταν λέμε Μέτριου Οκταβάριου, μην είπαμε. Τα μέτρια των θέατρων είναι 9. Θέλετε 8,5 να πω. Τα μέτρια των θέατρων είναι 8,5. Ποιο κάτι δεν πάει. Κυριολεκτικά. Να μπορώ πως παίζει ακόμα, μην το ματιάσω. Dream Theater και τελειώνω με αυτό. Συνεχίζουν όχι μόνο να υπάρχουν και να παίζουν και να δημιουργούν, να βγάζουν δισκάρες. Από το 2009 και μετά που έφυγε ο Mike Portnoy, ο βασικός του drummer τους, και χταπόδι τρελό, πάλι λέγαμε όλοι όπως και τότε σε εκείνη την περίπτωση, τώρα πώς και μάμου, και από τότε έχουν βγάλει ή 6-7 δισκάρες. Dream Theater, αυτό έχω να πούμε. See you στην επόμενη εκπομπή πάλι, guys. Τα λέμε.